Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίε συντήρηση στου αθλητικού χώρου του Δήμου Καλαμάτα με την αποκατάσταση φθορών, την αλλαγή και την αναβάθμιση χώρων. Πάρα πολύ καιρό έχουμε ξεκινήσει μια σειρά παρεμβάσεων στου αθλητικού χώρου, τόσο όσον αφορά το κομμάτι τη ασφάλεια των αθλητικών χώρων αλλά και όσων συμμετέχουν και αθλούνται στους χώρους αυτούς, αλλά και όσο έχει να κάνουν με τον καλοπισμό και το να φαίνονται οι αθλητικοί χώροι πιο προσιτοί και πιο καλέσιτοι για τους αθλούμενους και για τους επισκέπτες. Εργασίες αναβάθμισης πραγματοποιούνται και στον προάβλιο χώρο του κλειστού γυμναστηρίου Τέντας. Τις μέρες φτιάχνουμε τα παρτέρια όπου αφαιρέθηκαν τα παλιά μηχανήματα του, της και της έρμασης που υπήρχαν στην Τέντα. Ε, απο, α, ε, φύγανε οι μεγάλες έτσι, ντουλάπες να το πούμε τώρα γίνεται καθαρισμός και διαμορφώνεται ο χώρος και τοποθετείται τσιμέντο και ράμπες ε, αμαία και το επόμενο διάστημα θα μπει και αστικός εξοπλισμός όπως παγκάκια και, ε, για να τοποθετηθούν λουλούδια, ε, ζαρτινιέρες εδώ στα παρτέρια αριστερά και δεξιά τοποθετήθηκαν συστήματα ποτίσματος, ε, μπεκ και ακολουθούν και άλλες το επόμενο διάστημα μια σειρά από εργασίε συντήρηση πραγματοποιούνται στα γήπεδα μπάσκετ του Νέδοντα, στο γήπεδο Μπαχράμι αλλά και στο κλειστό τη παραλία. Ε, Τι προηγούμενε μέρε κάναμε μια, μια σειρά παρεμβάσεων τόσο στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Νέδοντα που αφορούσε το φωτισμό των γήπεδων αυτών με τοποθέτηση νέων φωτιστικών LED σε ένα γήπεδο και αντικατάσταση κάποιων καμένων λαμπών και προβολέων στα, στα από πάνω γήπεδα. Αντικαταστήσαμε τα προστατευτικά δίχτυα πίσω από το γήπεδο των μπαχράμις όπου πηγαίνει μπάλα προς την πλευρά του Πανεπιστημίου ή προς τα καταστήματα. Βέβαια έχουμε κάνει και άλλες παρεμβάσεις εκεί, όσον αφορά τους πάγκους, τον καθαρισμό της αυτοφυούς βλάσης, και θα έχουμε προγραμματίσει και άλλες να κάνουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο της παραλίας, όπου τοποθετήθηκαν αυτοκόλλητα που δείχνει τη σήμανση των αθλητικών χώρων, τι είναι το κάθε μέρος όπου μπορεί να επισκεφτεί κάποιος. Διαμορφώσαμε το ιατρείο, το καθαρίσαμε, το βάψαμε και τις επόμενες μέρες θα έχει και το κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό.